τρόπο. Αδρανής, ο Αχιλλέας μένει κλεισμένος στις σκηνές του. Κολλωμένος, κλείνεται στον εαυτό του και αρνείται να μπει στο πόλεμο, περιφρονώντας τις κραυγές ηγεσίας του στρατού να αλλάξει την απόφαση του. Γενναίοι μαχητές κοίτονται νεκροί, θρήνους και μυρολόγια ακούς παντού. Έλληνες οριάζονται στη γη, ποτίζουνε το μαύρο χώμα με το αίμα τους. Μα του Πηλέα ο γιος αρνείται να δει κατάματα τη συμφορά που φέρνει η διχόνοια. Οι δυο ανδροί οι αρχηγοί, οι πρώτοι ανάμεσα στους πρώτους, ο γιος του Ατρέας στη μια μεριά, ο Αχιλλέας στην άλλη άκρη, για χάρη μιας γυναίκας της Βρυσίδας. Αντάλλαξαν λόγια πικρά και μίσος άσβεστο τους χωρίζει που χρόνια μας κατατρώει. 50 γρήγορα καράβια κυβερνούσε ο Αχιλλέας, του δύο αγαπημένους. Σε κάθε πλοίο κάθονταν στα κουπιά οι σάριθμοι σύντροφοί του. Οι μυρμηδότες εμείς ήρθαμε εδώ να παρακαλέσουμε τον άνθρωπο να βρίσει του Πηλέα το γιο, να αλλάξει την απόφασή του και να ρηχτεί στο μελεσμένο αγώνα. Μάχα εκείνος έχει το θάρρος να του μιλάει ελεύθερα. Σήκωσε το λατρεμένο σου κεφάλι, Αχιλλέα, και όσα ο Πάτροκλος σου πει, να τραζυγιάσει. Πάτροκλε, με δάκρυα στα μάτια πέφτει στα γόνατά μου, σαν κόρη που αποζητά τη ζεστασιά της μάνας και θέλει με απόγνωση στην αγκαλιά της μέσα να κρυφτεί. Τι σου συμβαίνει? Έχεις κάτι να μου πεις? Μίλα! Μήπως μας ήρθε κάποιο κακό μαντάτο από τη Χθεία? Πως είναι ζωντανός ακόμα ο πατέρας σου, το ίδιο και ο δικός μου ο Πηλέας, γόνος του Αιακού. Μεγάλη θλίψη θα μου φέρνει ο θάνατός τους. Ή μήπως κλαις για τους αχάριστους αχαιούς που ρημάζουνε κοντά στα κύλα πλοία, αντιπληρωμή σε βαρύ σπάλμα! Μίλα καθαρά! Μην κρύβεσαι από μένα! Όλα όσα έχεις στο νου σου, θέλω να τα ξέρω! Για την Πηλέα, είσαι ο πιο γενναίος στρατηγός ανάμεσα στους αχαιούς. Δεν πρέπει να οργίζεσαι επειδή αυτοί παραπονιούνται που επίμονα αρνείσαι να ρηχτείς στη μανιασμένη μάχη. Έχουν χαθεί οι πιο γενναίοι από το στρατό μας κοντά στα πλοία. Κοίτονται τα κουφάλια εκλεκτών αντρών. Συμπλήθηκε με τέλος σε σκηνό θεομήτης ο γιος του Τιδέα. Με δόρυ πληγώθηκε ο Οδυσσέας, το ίδιο καταμένος. Ας μην με πνίξει η χολή που βγαίνει από τα σπλάχνα σου. Αγαπημένε σύντροφε. Αντριωμένε στο άδικο. Αντριωμένε στο άδικο. Πότε θα νιώσουμε χαρά στα στήθη μας, αν τώρα εσύ δεν πολεμήσεις. Σώσε μας, Αχιλλέα! Πώς μπροστά σου ακούς τους συμφορές των Δαναών που χτύπησαν τα όντα του πολέμου και εσύ να μένεις απαθής σε εξάπτου σκύλη σου! Δεν είσαι του Πηλέα γιος, ούτε σε γέννησε η θέτης με στην κλαφή τη θάλασσα. Οι βράχοις έθρεψαν, εν ήλια Αχιλλέα, κι είναι σκληρή η καρδιά σου. Κι είναι σκληρή η καρδιά σου. Μα αν φοβάσαι κάποια θεϊκή κατάρα, εμένα στείλε να πολεμήσω αντί για σένα. Θα μπω στη μάχη με τους μυρμηδόνες σου και ίσως τότε να γίνω εγώ σωτήρας για τους Έλληνες. Σώσε μας, Αχιλλέα! Βάλε στους ώμους μου τα νικητά σου άρματα για να σκιαχτούν στον ίσκιο σου οι Τρώες. Κι αν καταφέρουμε και στρέψουμε τη μάχη σε όφελός μας, τότε θα τρέψουμε τους εχθρούς σε άτακτη φυγή και θα τους κλείσουμε ξανά μέσα στα κάστρα τους. Σώσε μας, Αχιλλέα! Της θείας Νασάρη, αφού γράψε το μεγαφόνο των δικών μας και εισάγουσε του Πάτροκλου τις ηγεσίες! Ευγενικής γενιάς, παιδί, Πάτροκλε, ούτε παρασύρωμα από Θεούς, ούτε η σεβαστή μου θεϊκή μητέρα με συμβούλεψε να μη ρηχτώ στη μάχη. Μια οργισμένη θλίψη θολώνει τη σκέψη μου. Άναντρα, ο φαύλος αρχηγός, ο Αγαμέμνονας στεγνώνει μέσα μου τη χαρά και οργίζει την ψυχή μου. Την άσπηλη κόρη που διάλεξαν των Ελλήνων οι άρχοντες, την Βρυσίδα, την κέρδισε το δόρυ μου όπως μια πόλη οχυρωμένη που πάρθηκε. Κι όμως εκείνος μου την άρπαξε, λες κι είμαι εγώ, ανάξιος, η μετανάστης. Ας τα αφήσουμε αυτά. Γιατί είχα δώσει όρκο ιερό να πνίξω το θυμό που με βαραίνει αν ακουστεί πολεμική κραυγή που θα απειλήσει τους δικούς μου. Γύρω στους ώμους σου φόρεσε λοιπόν τα θεϊκά μου όπλα, αγαπημένε σύντροφε, και οδήγησε εσύ τους άγριους μυρμηδόνες μου στη μάχη, αφού το μαύρο σύννεφο της ήττας μας ζώνει από παντού και πλησιάζει τα καράβια μας. Μα
Αν ο Αγαμέμνονας είχε φιλία μαζί μου, τότε οι Τρώες από νεκρούς θα ξεχυλίζανε. Ο ίδιος θα έπεφτα στη μάχη και θα ξεκλήριζα τον εχθρικό στρατό. Πέρας, πέρα! Διά σου! Στα αυτιά μου βουίζει η κραυγή του Έκτορα του Αντροφωνιά, καθώς τους άνδρες του οδηγεί να πάρουν την παιδιάδα. Όμως όχι. Πώς με παρέσυραν τα δακρυά σου, Πάτροκλε. Αλλάζω πάλι γνώμη. Δεν θα σε αφήσω να χαθείς. Γιατί το ξέρω πολύ καλά πως αν μπει στη μάχη αυτή, δεν θα γυρίσεις ποτέ πίσω ζωντανός. Γνωρίζεις ποιος είναι ο χρησμός που μου έστειλε ως προφητεία ο Δίας? Γνωρίζω, μα τίποτε δεν αρκετό να με κρατήσει μακριά από το σκοπό μου. Αν με στον πόλεμο φανείς θάνατος, με εντολή θεών σε περιμένει. Δεν θέλω το χαμό των γρυμμυδών ή αθάνατοι. Μη μου μιλάς! Τα λόγια σου κινδυνεύουν να με πείσουν. Γονατιστός, παρακαλώ, και εύχομαι να σε μεταπίσω. Γεννήθηκες για καλό μου, ετοιμάζεις συμφορά. Συ που πάντοτε με αγαπούσες, τη χάρη αυτή μη μου αρνηθείς. Είναι τα λόγια σου σκληρά, αν κι είναι λόγια αντριωμένου. Όταν τη δόξα σου φέρω εγώ, οι φόβοι σου θα ημερέψουν. Τι να μου κάνει δόξα! Όταν θα χάσω εσένα, ας γίνει όμως αυτό που τόσο επιθυμείς. Με έναν όρο, όταν τους Τρώες διώξεις μακριά από τα καράβια, πίσω με μιας κοντά μου να γυρίσεις. Τους Μυρμιδόνες μη βιαστείς ενάντια στην Τρία να οδηγήσεις. Μη βάζεις φιλοπόλεμα σχέδια στο μυαλό σου. Το κάστρο μη θελήσεις να πατήσεις τη στροϊκή της γης. Ο Πύβος Απόλλωνας μη το ξεχνάς. Έχει φιλία μαζί τους. Ένα σου λέω. Για μένα θα είναι άναντρη τιμή να πολεμάς εσύ τους Τρώες και εγώ να βρίσκομαι μακριά σου. Γεια σου! Φεύγω! Η εκθήκη να σου είναι λαμπή απόταση, η φωτιά στα φύλλα μας, η πλώμη στα φυλί μου. Γρήγορα στη μάχη σύρε, Πάτροκλε, και πρόλαβε τη χρυσοφλόγα που θεριεύει για να μην κάνει στάχτη τα καράβια που θα μας πάνε πίσω στην πατρίδα μας. Σώσε από το χαμό ό,τι μπορέσεις. Σώσε μας, Αχιλλέα! Από το λιμάνι έρχεται η λάμψη. Τρέχα λοιπόν. Ήρθε η ώρα να σωστεί στα ένδοξα αρματά μου. Κι εγώ καλώ στον πόλεμο τους άγριους Μυρμιδόνες. Εμπρός, σύντροφοι πιστοί, άντρες φανεί τα αδέρφια μου. Τιμημένα βλαστάρια των Ελλήνων. Πρώτος δεν είναι αυτός ο άξιος των Αργίων. Ο Αχιλλέας σας καλεί να πολεμήσετε για να νιώσει ο άρχοντας Αγαμέμνονας πως ήταν λάθος του βαρύ το πρώτο να αψηφίσει. Κύριε, της μέχης εκείνας για του ουρανού τη μέση. Έτσι κινήσαμε και εμείς κύρθαμε το μαγμένο. Έτσι κινήσαμε και εμείς κύρθαμε τροπαγμένοι. Δύο πατέρα πελασγικέ, άρχοντα της Δοδόνης, κι άλλα δε πάλι εισάκουσες τις προσευχές. Μανάφου του Πηλαία ο γιος, καλεί όλους εμάς τον πόλεμο να πούμε. Κεράβια μας να σώσουμε από τα βέλη των εχθράς. Έτσι και τώρα τη χάρη αυτή μη μου αρνηθείς. Από τον άφος μου εγώ, όλα τα πλοία των Ελλήνων θα προσέχω. 50 κιλά πλοία είχε ο βασιλιάς μας, σαν τέλεια Ολυμπία. Στέλνω στη μάχη τον ατρεμένο σύντροφό μου, τον Πάτροκλο. Και πέντε βάζω αρχηγούς μπροστά στον κάθε λόγο. Χάρισε του τιμή και δόξα και την καρδιά του γέμισε με θάρρος και μαλλιμαριά. Γιατί μονάχος σου θα σε διανύσει στον εχθρό μας. Το πρώτο στέγιο λαμπερός με λέξιο. Αρχιού του ποταμού πλαστάρι. Κι όταν σβήσει την φωτιά από τα καράβια και διώξει μακριά τους άνομους και φτιούς μας. Ο Άρχονας, ο γιος της Πολυμήλας που ήταν πρώτη στο χορό, στον άλλο λόγο ήταν φρουρός. Πάμε να μου γυρίσει πίσω ζωντανός με όλα τα αρματά του, μαζί με τους συντρόφους του, τους άγριους Μυρμιδόνες. Ο πίσαντρος του Μέμαλου ο γιος, που πρώτος είναι στο σημάδι, στον τρίτο λόγο ήταν φρουρός. Φίνικας ο γέρο καπετάνιος, και έτσι στον πέμπτο τον άλλο λόγο ο Φίνικας, ο γέρο καπετάνιος, και έτσι στον πέμπτο τον στερνό, ο Αντρίος Αλκυμέμος. Αχιλλέα, γε του Πηλαία ξακουστέ, ήρθα για να σου πω αυτά που γίνανε στη μάχη και να σου ιστορίσω πως ο Πάτροκλος εκκίνησε ενάντια στους Τρώες. Πρώτα θέλω να μάθω αν είναι ζωντανός και βλέπει το φως του ήλιου. Ζει ανάμεσα στους Μυρμιδόνες, πάντοτε πρώτος και τιμημένος. Μήνυμα μου φέρες καλό για τον αγαπημένο φίλο. Μα τώρα πες μου τι έγινε στη μάχη. Μόλις οι Τρώες αντίκρισαν τον λαμπερό σου σύντροφο ζωσμένο στα αρματά σου, ταράχτηκαν και σκόρπισαν άτακτα στους γύρω λόγους.
Πιστέψανε πως είσαι εσύ εκείνος και πως το μίσο σου έκανε φτερά και έγινε πάλι ειρήνη. Έτρεχαν πανικόβλητοι, ψάχνοντας τρόπο να τους σκάσουν μακριά από τα καράβια και να γλιτώσουν από το χάρο. Εκείνη τη στιγμή ο Πάτροκλος ακόντισε το λαμπερό του βόρεια ενάντια στον κεντρικό κορμό του πλήθους των εχθρών μας και ανάγκασε τους πιο πολλούς να τρέξουν, να κρυφτούν. Στα μπάρια του μεγαλόψυχου, του πρωτεσύλλαου το πλοίο. Λίγωσε όμως τον ώμο, τον πιο γενναίο μαχητή, τον άρχοντα Πυρέχμη, που έφερε τους πέονες από τον αξιότο ποταμό. Και σαν εκείνος έπεσε βογκώντας χάμω στη γη, οι σύντροφοι του σκόρπισαν όσο πιο μακριά μπορούσαν από το άρμα, γιατί φοβήθηκαν τον Πάτροκλο, που σκότωσε τον πρώτο από τους Τροαδίτες. Πώς συνεπιάζει ο ουρανός το άπειρος εθέρας. Και οι κορφές πως λάβουνε και οι λαγκαδιές αστράφουνε. Έτσι τη φλόγα η Δαναή τη σβήνουν πέρα ως πέρα και λίγο λίγο ανάσαναν. Μα η μάχη δεν τελειώνει. Οι Τροές δεν ξεμάκρυναν από τα παύρα πλοία. Μα γρήγορα ξαναγυρνούν και ρίχνονται στη μάχη ενάντια στους Έλληνες με δύναμη περίσκια. Σκοτώνουν και από έναν άντρα ο καθής, σαν λύκιο αγριεμένοι.